η σημερινή μας δεύτερη συνάντηση έχει σαν αντικείμενο το εθνικό ζήτημα. Ένα θέμα το οποίο νομίζω πως είναι παραπάνω από επίκαιρο και θα έλεγα ότι σήμερα μπορεί να φαίνεται πολύ ακόμα πιο επίκαιρο με τις εξελίξεις πολιτικές των τελευταίων μηνών ή ετών, αν θέλετε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκλογή Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείε. Όλη αυτή η συζήτηση, η φιλολογία περί ο, ο, και πάλι εθνικών φραγμών, προστασίας της Αμερικανικής οικονομίας κτλ, κτλ. Έχουμε σε δύο μέρες τις εκλογές στη Γαλλία με τους γνωστούς δύο μονομάχους, ή σε εκ των οποίων σχετίζεται πιο άμεσα, ίσως, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορική με το θέμα μας. Άρα, δηλαδή, φαίνεται ότι στην περίοδο της κρίσης, η συζήτηση για το εθνικό ζήτημα, με τη μία ή άλλη έννοια, με τη μία ή άλλη απόχρωση, με την α ή β σκοπιμότητα, έρχεται με μεγαλύτερη ένταση στο προσκήνιο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτηση δεν έφυγε ποτέ από το κέντρο του ενδιαφέροντος. Δηλαδή, και την περίοδο πριν την κρίση, ας πούμε έτσι την περίοδο των χαμένων ονείρων της παγκοσμιοποίησης, τώρα το βρήκα αυτό, δεν ξέρω αν σας αρέσει, τα χαμένα όνειρα της παγκοσμιοποίησης, ε, υπήρχε και τότε μια έμεση συζήτηση για το, για το ίδιο θέμα, για το εθνικό ζήτημα. Δηλαδή, λέγανε τότε ότι, ρε παιδιά, τώρα παγκοσμιοποίηση. Όλη η γη, όλος ο πλανήτης, μια οικονομία. Όλο ο πλανήτη μια κοινωνία. Τι θα συζητάμε τώρα για έθνη, για αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα. Και βέβαια γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και από την εμπειρία μα, αλλά όσοι έχουμε και μια στοιχειώδη επαφή με τον μαρξισμό, ότι όλη αυτή η συζήτηση ήταν η άλλη όψη του νομίσματος, τη εθνικιστική ρητορία τη Λεπέν, του, του Τραμπ ή οποιοδήποτε άλλου. Και ακριβώ ήταν ένα κάλπικος αντιεθνικισμός του κεφαλαίου διότι η κατάργηση των οικονομικών συνόρων και όποια δεινά έφερνε αυτό αφορούσε τις ασθενέστερες χώρες, τις ασθενέστερες οικονομίες, όχι φυσικά τις κυρίαρχες που φρόντιζαν και πριν την κρίση, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα, να προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Θυμίζω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα λέω πάντα. Ένα παράδειγμα του πώς ανέδρεψε η κυβέρνηση Bush, νομίζω παλιότερα, την ιδιωτικοποίηση ενός μεγάλου λιμανιού των ΗΠΑ γιατί αυτό θα πέρναγε στα χέρια της Κόσκο, άρα για λόγους στρατηγικής σημασίας, ασφάλειας, μπλα μπλα και τα λοιπά, το απέτρεψε. Δεύτερο παράδειγμα, η Γερμανία, η οποία εκτός των άλλων έχει στην ομοθεσία της εδώ και αρκετά χρόνια διάταξη, η οποία δεν επιτρέπει σε ξένους επενδυτές να κατέχουν πάνω από ένα συγκεκριμένο μικρό ποσοστό στις στρατηγικές σημασίες επιχειρήσει. της. Άρα το θέμα, το εθνικό ζήτημα, είτε με την έκφραση την κοσμοπολίτικη από τη μια, είτε με την έκφραση του εθνικισμού όπως εμφανίζεται στις μέρες μας πιο έντονα, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος ήταν πάντα παρών. Άρα με αυτή την έννοια έχει αξία να ξανασκύψουμε στους θεμελιωτές του Μαρξισμού, έχει αξία να μελετήσουμε ξανά ειδικά τον Λένιν και τις αναλύσεις του για το εθνικό ζήτημα, όχι βέβαια για να μεταφέρουμε μηχανιστικά, δογματικά, αντιεπιστημονικά σε σύγχρονε συνθήκε αυτά που ανέλυε ο το 2013, το 2014, το 2015, το 2016, αλλά για να πάρουμε εκείνα τα μεθοδολογικά εργαλεία και εκείνε τι μεθοδολογικέ και επιστημονικέ βάσει, ώστε να μπορέσουμε να αναλύσουμε το σήμερα και να χαράξουμε αντίστοιχα τη θέση μα, την άποψή μα, την πολιτική μα, ό,τι άλλο θέλετε σε σχέση με το εθνικό ζήτημα σήμερα. Βασίστηκα λοιπόν σε, στα εξή σημαντικότερα κείμενα του Λένιν για το θέμα αυτό. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 κείμενα του Λένιν. Δυστυχώ αυτά τα 6 κείμενα όλα μαζί, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, δεν ξέρω αν υπάρχει σε καμιά παλιά έκθεση και δεν το θυμάμαι, αλλά όλα μαζί σε, νέο, σε νέα έκθεση, σε νέο τόμο δεν μπορεί να τα βρει κανεί. Βρίσκει τα 4 μόνο από τα 6. Όλα βέβαια υπάρχουν στα άπαντα. Τα κείμενα αυτά τα αναφέρω ένα-ένα γιατί έχουν την αξία του και ίσω θελήσετε να τα συμβουλευτείτε. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο η σημερινή μα συνάντηση να αποτελέσει μια αφορμή στην κατεύθυνση αυτή. Είναι λοιπόν τα κριτικά σημειώματα για το εθνικό ζήτημα. Κείμενο το οποίο βρίσκεται στον τόμο 24 και δημοσιεύθηκε το 1913. Είναι το κείμενο για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των εθνών που βρίσκεται στον τόμο 25 των απάντων του Λένιν και δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 1914. Είναι το κείμενο «Η Σοσιαλιστική Επανάσταση και το Δικαίωμα Αυτοδιάθεσης των Εθνών», το οποίο βρίσκεται στον τόμο 27 και δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του, 2000... του 1916. Είναι το κείμενο για την προσούρα του Ιούνιου που βρίσκεται στον τόμο 30 των απάντων και δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 1916. Είναι το κείμενο Τα αποτελέσματα τη συζήτηση για την αυτοδιάθεση. Δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 1916 και αυτό στον τόμο 30. Και τέλο είναι το κείμενο σχετικά με την γελιογραφία του Μαρξισμού, το οποίο βρίσκεται και αυτό στον τόμο 30 των Απάντων του Λένιν. Γράφτηκε και αυτό τον Οκτώβριο του 1916, όμω δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1924. Είναι λοιπόν έξι κείμενα, με την εξαίρεση των κειμένων για την προσούρα του Ιούνιου και το σχετικά με τη γεωλογραφία του μαρξισμού που υπάρχουν σε αυτοτελεί εκδόσει. Τα υπόλοιπα τέσσερα υπάρχουν με τον τίτλο Κριτικά σημειώματα για το εθνικό ζήτημα από μια έκδοση τη σύγχρονη εποχή, η οποία δυστυχώ δεν περιλαμβάνει και αυτά τα δύο πολύ σημαντικά κείμενα. Και έτσι θα έλεγα κανεί ότι αν συμβουλευτεί αυτή την έκδοση, μπορεί και να έχει μια κάπω όχι ολοκληρωμένη εικόνα του τι έγραψε και του τι είπε ο Λένιν για το εθνικό ζήτημα εκείνη την περίοδο. Ξέρετε τι έπαθα. Προετοιμαζόμανος να έρθω εδώ, όχι σήμερα, τις προηγούμενες μέρες, δεν είμαι αμέλης φοιτητής, ε, διάβαζα να... και προετοιμαζόμενα τις προηγούμενες μέρες, ε, σημείωνα από εδώ, σημείο από εκεί, τσιτάτα από εδώ, τσιτάτα παρακεί, τσιτάτα παραπέρα. Όταν ήρθε η ώρα να βγάλω τη σούμα και να δω το σύνολο, ήταν ένα απίστευτο πράγμα, το οποίο λέω τώρα έτσι και πάω στους ανθρώπους και τους ζαλίσω με όλα αυτά τα θέματα, θα με διώξουν είτε από εδώ είτε από εκεί. Επομένως, κατέληξα σε μια πιο οικονομική λύση. Ε, έκανα το εξής. Προσπάθησα να συμμαζέψω τα βασικά συμπεράσματα σε έξι σημεία, τα οποία και θα σας πω αμέσως. Στη συνέχεια βεβαίως θα προσπαθήσω κάποια από αυτά, όσο μας παίρνει ο χρόνος για να μην κουραστούμε κιόλα. Γιατί το θέμα ούτω ή άλλω δεν μπορεί να εξαντληθεί σε μια διάλεξη, θέλει μελέτη. Θα προσπαθήσω κάποια από αυτά λοιπόν να τα αναπτύξω λίγο περισσότερο και να παραθέσω και από τον ίδιο τον Λένιν μερικά πράγματα για να μας βοηθήσει να δούμε ακριβώς τι έγραφε και πώς εννοούσε μια σειρά θέματα. Και στο τέλος βεβαίως και μέσα και από τη συζήτηση μπορούμε να δούμε και άλλα θέματα, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε όλοι μαζί, γιατί έτσι είναι ένα μεγάλο θέμα, επίκαιρο θέμα που έχει πολλές απολύξεις που χρειάζονται πολλή συζήτηση. Λοιπόν, ποια είναι αυτά τα έξι βασικά σημεία που νομίζω σε αυτά μπορεί, σε αυτά μπορεί να, συνοψιστεί η, να συνοψιστούν οι απόψεις του λένε για το εθνικό ζήτημα. Πρώτον, ότι το εθνικό ζήτημα προσδιορίζεται, χρωματίζεται, μάλλον όχι χρωματίζεται, προσδιορίζεται από τη βασική αντίθεση που διέπει τη σύγχρονη κοινωνία, τη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. Δηλαδή, από την αντίθεση ανάμεσα στην εργατική τάξη και στην αστική. Αυτή ακριβώ η αντίθεση είναι που προσδιορίζει και το εθνικό ζήτημα, όπω φυσικά και όλα τα σύγχρονα ζητήματα και τα σύγχρονα προβλήματα. Ένα λοιπόν το κρατούμενο. Δεύτερο. Στην περίοδο του υπεριαλισμού, το εθνικό ζήτημα, μα λέει ο Λένιν, όχι απλώ πάβει να υπάρχει, αλλά αντιθέτω εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση, οξύνεται δηλαδή, το φαινόμενο της εθνικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης. Και θα πω στη συνέχεια πώς στοιχειοθετείται αυτό, αν και νομίζω ότι από την ίδια μας την εμπειρία μπορούμε πολύ εύκολα να το ε, καταλάβουμε. Τρίτο σημείο. Οι μαρξιστές, οι λενινιστές, οι επαναστάτες, η εργατική τάξη, η επαναστατική εργατική τάξη, έλεγε ο Λένιν, το πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να βάζουν το θεμέλιο λίθο της πολιτικής τους για, το εθνικό ζήτημα, είναι ότι τα έθνη, όλα ανεξαιρέτως τα έθνη, πρέπει να αντιμετωπίζονται με βάση την αρχή της ισοτιμίας. Θα μου πείτε βεβαίως ότι η αρχή της ισοτιμίας είναι μια αστικοδημοκρατική αρχή, βεβαίως. Μια αστικοδημοκρατική αρχή. Η τυπική ισοτιμία των ανθρώπων, όπως και η τυπική ισοτιμία των εθνών, είναι μια αστικοδημοκρατική αρχή που όμως θα πούμε και στη συνέχεια, το είπα και προηγουμένω, παραβιάζεται ιδιαίτερα. Υπάρχει αυτή η τάση παραβίασής τη στην περίοδο του υπεριαλισμού. Άρα, το στοιχείο λοιπόν το πρώτο είναι αυτό: ισοτιμία. Είτε πρόκειται για έθνο που βρίσκεται στην άλλη άκρη του πλανήτη και είναι μεγάλο πολυάριθμο, είτε είναι για ολιγάριθμο, ανεξάρτητα από τέτοιε παραμέτρου, το πρώτο στοιχείο πρέπει να είναι ισοτιμία, η οποία τυπική ισοτιμία. Δεν αναιρεί βεβαίω την πραγματική ανισοτιμία ή τι σχέσει εκμετάλλευση που μπορεί να υπάρχουν, ειδικά όσο διατηρούνται οι καπιταλιστικέ σχέσει παραγωγή, αλλά είναι η τυπική, είναι η βασική προπόθεση και είναι και η βασική πολιτική προπόθεση για να μπορέσουμε μαζί με άλλα στοιχεία και με άλλου παράγοντε φυσικά και με άλλε προποθέσει να μεταβούμε από την τυπική ισοτιμία στην ουσιαστική βεβαίω μέσω τη αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών, τη επαναστατική αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων. Τέταρτο σημείο. Η τυπική ισοτιμία των εθνών δεν μπορεί, έλεγε ο Λένιν και έγραφε επανειλημμένα, παρά να καταλήγει στην αναγνώριση του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση. Το δικαίωμα του κάθε έθνους να αυτο, στην αυτοδιάθεση, να να προσδιορίζει τη ζωή του και το μέλλον του δεν είναι τίποτα περισσότερο από την τυπική ισοτιμία, είναι η πιο ολοκληρωμένη έκφρασή της. Προσέξτε όμως τι είπα, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Το λέω αυτό γιατί πάω στο πέμπτο σημείο, που είναι πολύ σημαντικό, ότι δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των εθνών δεν σημαίνει απαραίτητα αποχωρισμός ενός έθνους από άλλο αν για παράδειγμα τυχαίνει δύο έθνη ή τρία ή περισσότερα, να είναι μαζί, να, έχουν, να, να συμβιούν στα πλαίσια ενός ενιαίου κράτους, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν σημαίνει απαραίτητα, μπορεί και να σημαίνει όμως, αποχωρισμό του έθνους αυτού από τα υπόλοιπα. Και διάσπαση δηλαδή της ενιαίας κρατικής ενότητας. Αυτό το τι ακριβώς απάντηση δίνεται στο ζήτημα αυτό, ένα πολύ συνθετικό ερώτημα, στο οποίο πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης, όχι μόνο της συγκεκριμένης χώρας, αλλά και των συνολικών περιφερειακών και παγκόσμιων συνθήκων, για να καταλήξει κανείς με ασφάλεια στο, ε, στην απάντηση στο ερώτημα, αν δηλαδή το δικαίωμα στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να οδηγήσει σε αποχωρισμό ή όχι. Και μάλιστα σαν γενική τάση, έλεγε ο Λένιν, ότι οι μαρξιστέ δεν είναι υπέρ του κατακαιρματισμού των κρατών σε μικρά έθνη. Για ευνόητου λόγου. Γιατί τα μικρά έθνη, καταρχήν και τα μικρά κράτη, είναι αποδυναμωμένα. Είναι ευάλωτα. Για να δούμε και από τη σημερινή μα εμπειρία πώ ο υπεριαλισμό πάρα πολύ συχνά και στη Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια και στην Αφρική και παντού αλλού ίσω τίνει ακριβώ τον κατακαιρματισμό των κρατών με στόχο μικρά κράτη, αδύναμα κράτη, χωρί ισχυρέ οικονομικέ βάσει, χωρί πλατιά αγορά που θα του επέτρεπε να αναπτύξουν τι παραγωγικέ του δυνάμει. Άρα να είναι του χεριού των υπερελεστικών δυνάμεων. Έκτο σημείο. Το ζήτημα της ισοτιμίας των εθνών, που είναι, είπα, ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής των μαρξιστών για την αντιμετώπιση του εθνικού ζητήματο, πρέπει πάντοτε να συνδέεται στενά, έγραφε ο Λένιν, μερικέ φορέ χρησιμοποιούσε και τον όρο να υποτάσσεται, στην ανάγκη ριζικότερων κοινωνικών αλλαγών, δηλαδή στην ανάγκη τη σοσιαλιστική επαναστατική μεταβολή τη κοινωνία. Χωρίς αυτή τη σύνδεση, χωρίς αυτή τη σύνδεση, το δικαίωμα και το αίτημα για ισοτιμία των εθνών κοντεύει να μείνει μετέωρο με μια σειρά αρνητικέ επιπτώσει, με πισωγυρίσματα, με ανέρεσή του πολύ σύντομα στην, πραγματικότητα του περιαλισμού κτλ. Αυτέ λοιπόν είναι, όπω μπόρεσα να, να τι συνοψίσω, οι έξι σημαντικότερε θέσει, τι οποίε μπορούμε έτσι να δούμε, ε, να, 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 συνοψίσουμε, συγγνώμη, τι θέσει του λένε για το εθνικό ζήτημα. Α ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν να δούμε ψηφίδε. Πιο συγκεκριμένα θέματα που εμπλουτίζουν ακριβώς αυτές τις ε, έξι θέσεις τις οποίες είπα. Η νίκη καταρχήν του Καπιταλισμού, έλεγε ο Λένιν επί της Φεουδαρχίας, η νίκη του Καπιταλισμού, στην ιστορική αυτή συγκεκριμένη περίοδο, είναι ταυτισμένη με το εθνικό κίνημα, με τα εθνικά κινήματα, με τα εθνικοελευθερωτικά κινήματα, ας σκεφτούμε και την πραγματικότητα, τη Εθνικοπελευθερωτική Επανάσταση του 1821, για να καταλάβουμε πολύ εύκολα έτσι, αυτή την θέση. Άρα, καπιταλισμό και έθνο είναι με μια έννοια αδιέρετα ιστορικά στην εμφάνισή τους. Όμως, όμως, και αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα που δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, σε κάθε έθνος, μας λέει ο Λένιν, δεν υπάρχει ένα έθνος, αλλά υπάρχουν δύο. Η αποθέωση της διαλεκτικής. Σε κάθε έθνος υπάρχουν δύο έθνη. Για να δούμε ακριβώς πώς το λέει. Διαβάζω λοιπόν από τα κριτικά σημειώματα στο εθνικό ζήτημα. Στο κάθε σύγχρονο έθνος υπάρχουν δύο έθνη. Σε κάθε εθνικό πολιτισμό, συνεχίζει ο Λένιν, Υπάρχουν δύο εθνικοί πολιτισμοί. Και σε ένα άλλο σημείο, σε κάθε εθνικό πολιτισμό υπάρχουν έστω και μία αναπτυγμένα στοιχεία δημοκρατικού και σοσιαλιστικού πολιτισμού, γιατί σε κάθε έθνος υπάρχει η εργαζόμενη και εκμεταλλευόμενη μάζα, της οποίας οι συνθήκες ζωής γεννούν αναπόφευκτα τη δημοκρατική και τη σοσιαλιστική ιδεολογία. Σε κάθε έθνος όμως υπάρχει και αστικός πολιτισμός. Και μάλιστα όχι σαν απλά στοιχεία του πολιτισμού, ο αστικός πολιτισμός δηλαδή, αλλά σαν κυρίαρχος πολιτισμός. Γι' αυτό ο εθνικός πολιτισμός γενικά είναι ο πολιτισμός των τσιφλικάδων, των παπάδων, της αστικής τάξης. Όμως λέει εμείς οι επαναστάτες μαρξιστές, προσέξτε το παρακαλώ αυτό, παίρνουμε από τον κάθε εθνικό πολιτισμό μόνο τα δημοκρατικά και σοσιαλιστικά του στοιχεία. Τα παίρνουμε μόνο και αποκλειστικά σαν αντίβαρο στον αστικό πολιτισμό, στον αστικό εθνικισμό του κάθε έθνους. Λέω ότι το σημείο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί, γιατί πολλές φορές συμβαίνει, υπάρχει η εξή σύγχυση. Καθώς στον εθνικό πολιτισμό ο κυρίαρχος είναι της κυρίαρχη τάξης, δηλαδή της αστικής τάξης, και καθώς η αστική τάξη χρησιμοποιεί την εθνική ή η εθνικιστική ρητορία για να μπορέσει να συσκοτήσει τις ταξικές αντιθέσεις και την ταξική εκμετάλλευση, υπάρχει πολλές φορές τάση σαν αντίλογος, τάση όμως που δεν έχει καμία βάση στο μαρξισμό και στο ελληνισμό, να θεωρείται και να ταυτίζεται με την αστική τάξη κάθε αναφορά στο έθνο Να όμως που δεν είναι έτσι πιο ξεκάθαρη διατύπωση από αυτή δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και δεν είναι η μοναδική διατύπωση ή η μοναδική ανάλυση που κάνει ο Ελένη αυτά τα χρόνια για το ζήτημα αυτό. Δύο έθνη λοιπόν. Το προλεταριακό, το εργατικό και το αστικό. Πώς έχει λοιπόν η κατάσταση τώρα σε σχέση με το εθνικό ζήτημα στις συνθήκες του καπιταλισμού, βεβαίως, αυτό που είπα πρωτήτερα, αυτό βγαίνει από όλο το έργο του μαρξισμού, έτσι κι αλλιώς, ότι ο καπιταλισμός αξιοποιεί της εθνική, την εθνική καταπίεση, αξιοποιεί τις διακρίσεις, τις εθνικές διακρίσεις, σε όλα τα επίπεδα, στο εσωτερικό του κράτους, σε άλλα κράτη. Με ποιο σκοπό? Με δύο βασικούς σκοπούς. Πρώτον, για να διαιρέσει την εργατική τάξη με βάση έναν ψευδοχωρισμό σε διαφορετικά έθνη. Γιατί η ύπαρξη διαφορετικών εθνών και η ένταξη τη εργατική τάξη σε διαφορετικά έθνη δεν σημαίνει ότι είναι διαφορετικά τα ταξικά του συμφέροντα. Δεν αναιρείται αυτό. Και δεύτερο, για να εντείνει μέσω τη εθνικιστική και εθνική καταπίεση και ρητορία και των διακρίσεων να εντείνει την ταξική εκμετάλλευση του έθνου το οποίο υφίσταται τι διακρίσει. Α το σκεφτούμε και από το δικό μα το παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα. Η ρατσιστική ρητορία που στοχεύει πρωτίστω να αποπροσανατολίσει και να διαιρέσει του εργαζόμενου και δεύτερο, να υποβάλει αυτού που είναι μειονότητα ή αυτού που είναι ίσω μετανάστε ή δεν ξέρω τι άλλο, να του υποβάλει σε μια πρόσθετη εκμετάλλευση και καταπίεση. Αυτό συμβαίνει και στο εσωτερικό μεγάλων εθνών. Για να δούμε τι τύχη έχουν οι λατινόφωνοι ή οι αφρικανική καταγωγή πολίτε των ΗΠΑ. Της Όλοι το ξέρουμε αυτό. Δεν χρειάζεται νομίζω να επιμείνω περισσότερο στο ζήτημα αυτό. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση της εργατικής τάξης απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Πρώτον, μας λέει ο Λένιν, σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα έχει η ενότητα της εργατικής τάξης. Ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης. Ανεξαρτήτως έθνους και εθνότητας. Η ενότητα και μάλιστα και η οργανωτική ενότητα, Συνδικαλιστική, πολιτική κτλ., όταν μιλάμε βεβαίω ιδίω για ε, εργάτε και εργατική τάξη μια της ίδια χώρα. Λέει χαρακτηριστικά στα κριτικά σημειώματα για το εθνικό ζήτημα, όσο ζουν στα πλαίσια ενό κράτου, μιλάει εδώ για του Μεγαλορώσου και του Ουκρανού εργάτε, πρέπει να υπερασπίζουν μαζί και την πιο στενή οργανωτική ενότητα και συγχώνευση τον κοινό ή διεθνικό πολιτισμό του προλεταριακού κινήματος και να δείχνουν, προσέξτε επίσης, απόλυτη ανοχή στα ζητήματα για τη γλώσσα της προπαγάνδας και τον υπολογισμό των καθαρά τοπικών ή καθαρά εθνικών ιδιομορφιών. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα είναι η ενότητα της εργατικής τάξης ανεξάρτητα από την εθνική προέλευση. Δεύτερο ζήτημα, το μέγιστο δημοκρατικό καθήκον που είπαμε και πριν, λέει στο ίδιο παλικείμενο, ο Λένιν, πολύ χαρακτηριστικά, η αποτείναξη κάθε καταπίεση των εθνών, κάθε προνομίου ενός από τα έθνη ή μιας από τις γλώσσες αποτελεί αναντήρητη υποχρέωση του προλεταριάτου σαν δημοκρατικής δύναμης. Και μην ξεχνάμε ότι στην αντίληψη του μαρξισμού-λενινισμού η εργατική τάξη είναι και πρέπει να είναι η πρωτοπόρα και μπορεί να είναι η μόνη πρωτοπόρα και συνεπής δύναμη της δημοκρατίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, η θέση και στο εθνικό ζήτημα είναι αυτή που είπαμε πρωτήτερα στην συνόψηση, στα έξι σημεία, η θέση της πλήρους και απόλυτης ισοτιμίας των εθνών. Βεβαίω, το είπα και πρωτήτερα, υπογραμμίζει παντού ότι το δημοκρατικό αυτό καθήκον πρέπει να συνδέεται οπωσδήποτε με, την, με τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, με την προσπάθεια για την σοσιαλιστική επαναστατική αλλαγή και βεβαίως η υποστήριξη της ισοτιμίας των εθνών, ακόμα και του πιο μικρού έθνους, δεν μπορεί να φτάνει στο άλλο άκρο, δηλαδή στην ε, ανοχή προς τον εθνικισμό, όχι μόνο των μεγάλων εθνών, αλλά και των μικρών εθνών, που πολλές φορές εμφανίζεται. Ή δεν μπορεί να οθεί, ειδικά όταν είναι φανερό ότι αυτό πρόκειται για σχέδιο συγκεκριμένο των υπερελιστικών δυνάμεων, να οθεί ή να ε, ανέχεται τον κατακαιρματισμό που στην εποχή του Λένιν το 13 μιλούσε μάλιστα χρησιμοποιούσε τον όρο για, μιλούσε για μεσαιωνικό κατακαιρματισμό των κρατών. Με το πρόσχημα της προστασίας των εθνών κτλ. λοιπά. Τρεις τύποι χωρών μας λέει ο Λένιν το 1916 υπάρχουν σε σχέση με το εθνικό ζήτημα. Διαβάζω από τον τόμο 27... Η Σοσιαλιστική Επανάσταση και το Δικαίωμα Αυτοδιάθεση των Εθνών. Να βρω και τη σελίδα. Ναι. Έχουμε λέει, λοιπόν λέει, τρει τύπου. Πρώτο. Τι προηγμένε καπιταλιστικέ χώρε τη Δυτική Ευρώπη και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Στι χώρε αυτέ, γράφει, έχουν από καιρό τελειώσει τα αστικοπροοδευτικά εθνικά κινήματα. Το καθένα από τα μεγάλα αυτά έθνη καταπιέζει ξένα έθνη στι απικίε και μέσα στη χώρα του στι απικίες και μέσα στη χώρα του. Δεύτερο, στην Ανατολική Ευρώπη. Εξαιρετικά δύσκολο λέει και εξαιρετικά σπουδαίο είναι εδώ, εννοεί στην Ανατολική Ευρώπη, το καθήκον τη συνένωση της, της ταξική πάλι των εργατών των εθνών που καταπιέζουν και των εργατών των εθνών που καταπιέζονται. Μια ενδιάμεση κατηγορία η Ανατολική Ευρώπη. Και τρίτο, τις μισοαπικιακές και τις χώρες και σε όλες τις απικίες, όπου οι σοσιαλιστές, λέει ο Λένιν, πρέπει να απαιτούν, όχι μόνο να απαιτούν χωρίς όρους, χωρίς εξαγορά και άμεση απελευθέρωση των απικιών και η διεκδίκηση αυτή στην πολιτική της έκφραση δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ακριβώ την αναγνώριση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Και ερχόμαστε λοιπόν τώρα, μετά από αυτό νομίζω, να δούμε πιο συγκεκριμένα το εθνικό ζήτημα στην υπεριαλιστική περίοδο. Τα έθνη, μας λέει ο Λένιν, στο ίδιο έργο, χωρίζονται σε καταπιεστές, σε έθνη καταπιεστές και σε έθνη καταπιεζόμενους. Μισό λεπτάκι να βρω Ναι. Διαβάζω λοιπόν. Ο υπεριαλισμός, οξύνοντας σε τεράστιο βαθμό τις ταξικές αντιθέσεις, χειροτερεύοντας την κατάσταση των μαζών και από οικονομική άποψη και από πολιτική. Ανάπτυξη του μαλιταρισμού, συχνότερη πόλεμη, δυνάμωμα της αντίδρασης, σταθεροποίηση και επέκταση της εθνικής καταπίεσης και της απικιακής ληστείας είναι το χαρακτηριστικό του. Και λίγο πιο κάτω, βασική, προσέξτε τη διατύπωση, πόσο ξεκάθαρη είναι, την οποία την επαναλαμβάνει σε πολλά έργα. Το συγκεκριμένο έργο το έγραψε λίγο πριν τον Ιμπεριαλισμό, το βιβλίο του για τον Ιμπεριαλισμό. Γράφει λοιπόν ότι βασική, ουσιαστικότατη και αναπόφευκτη στις συνθήκες του Ιμπεριαλισμού είναι η διαίρεση των εθνών σε έθνη που καταπιέζουν, και σε έθνη που καταπιέζονται. Ξεκάθαρη διατύπωση που δεν πρέπει ποτέ να την ξεχάσουμε αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στη λενινιστική ανάλυση. Διατύπωση η οποία ξαναλέω όχι μόνο επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές στο έργο του Λένιν, αλλά συνέχει διέπει όλη του την ανάλυση για τα ζητήματα αυτά. Γι' αυτό μας λέει λοιπόν ο Λένιν σε ένα επόμενο έργο του, ο υπεριαλισμό χαρακτηρίζεται ακριβώ από την τάση για την παραβίαση της ισοτιμία των εθνών. Διαβάζω από το έργο του σχετικά με τη γεωγραφία του μαρξισμού, όπου γράφει «Αυτοδιάθεση των εθνών ονομάζεται η πολιτική ανεξαρτησία τους. Ο υπεριαλισμός τίνει να την παραβιάσει για σε συνθήκες προσάρτησης, προσέξτε, για τις συνθήκες προσάρτησης, η οικονομική προσάρτηση είναι συχνά βολικότερη, φθηνότερη, ευκολότερη, ησυχότερη. Ο δαίμον της τεχνολογίας έκανε το θαύμα του. Δεν πειράζει. Δεν κανένα πρόβλημα. Ξαναδιαβάζω. Ο υπεριαλισμό τίνει να παραβιάσει την πολιτική ανεξαρτησία, δηλαδή την αυτοδιάθεση των εθνών για τι για τις, για τις συνθήκε πολιτική προσάρτηση. Η οικονομική προσάρτηση είναι συχνά βολικότερη, φτηνότερη, ευκολότερη, ησυχότερη. Και άρα την προτιμά ο υπεριαλισμό. Από την άλλη όμω είναι αναπόφευτη και η γέννηση και το φούντομα της αντίδρασης των καταπιεζόμενων Αθνών. Μας λέει λοιπόν στο έργο του για την προσούρα του Ιούνιους ότι η εποχή αυτή, δηλαδή η εποχή του υπεριαλισμού, δεν αποκλεί καθόλου τους εθνικούς πολέμους, δηλαδή από μέρους των μικρών, ας υποθέσουμε των προσαρτημένων ή των εθνικά καταπιεζόμενων Αθνών ενάντια στις υπεριαλιστικές δυνάμεις. Εθνικός πόλεμος του καταπιεζόμενου έθνους, με βάση τη διατύπωση αυτή αλλά και άλλες, μπορεί να είναι έθνος που έχει χάσει την πολιτική του ανεξαρτησία, δηλαδή να είναι υποδουλωμένο, αλλά μπορεί και να έχει τυπικά την πολιτική του ανεξαρτησία. Σας θυμίζει τίποτα αυτό. Απολύτως. Μπορεί να είναι ή στη μία κατηγορία ή στην άλλη. Άρα λέει, ο εθνικός πόλεμος με αυτή την έννοια, που έχει, για να μην να το πούμε και με μια άλλη έννοια, έχει βαθύ ταξικό περιεχόμενο αυτός ο Εθνικός Πόλεμος, είναι στην ημερήσια διάταξη στην περίοδο του υπεριαλισμού. Γι' αυτό λέει και οι μαρξιστές πρέπει να είναι αναφανδόν υπέρ της νίκης των καταπιεζόμενων εθνών. Σε τέτοιε περιπτώσει, σε τέ, περιπτώσει τέτοιων αγώνων, ή τέτοιων επαναστάσεων, ή τέτοιων εξεγέρσεων, ή τέτοιων πολέμων. Δηλαδή, οι μαρξιστέ πρέπει να είναι ενάντια στην επέμβαση των Αμερικανών και άλλων υπεριαλιστών στη Συρία και υπέρ του δικαιώματο του λαού της Συρίας να χαράξει μόνο του την πορεία του. Ξεκάθαρα. Γελάω γιατί ο φίλος μου Δημήτρης εδώ πέρα ε, μου κάνει πλάκες. Λοιπόν, πρέπει οι μαρξιστές να, είναι ενάντια, να ήταν ενάντια στην επέμβαση της Ιμπεριαλιστικής Βρετανίας στα νησιά Φόκλαντς, Φόκλαντ, όπως τα λένε οι Βρετανοί βέβαια. Έστω και αν η κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή της Αργεντινής ήταν μια βαθιά αντιδημοκρατική, απαράδεκτη, απάνθρωπη δικτατορία. Δεν σημαίνει υποστήριξη στη δικτατορία, αλλά σημαίνει υποστήριξη του δικαιώματος του λαού της Αργεντινής στα εδάφη του, στην πατρίδα του. Βεβαίω, ξέρουμε ότι η δικτατορία ε, έκανε, προκάλεσε ουσιαστικά αυτή την υπόθεση για να μπορέσει ε, να εκτονώσει τη λαϊκή οργή από τα χιλιάδε εγκλήματά τη κτλ. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα, άλλο θέμα. Ενάντια λοιπόν στον υπερελισμό και υπέρ των καταπιεζόμενων εθνών. Εδώ έχει σημασία. Και το ζήτημα, δύο θέματα. Πρώτον, ότι η εργατική τάξη πρέπει να διατηρεί πάντοτε την πολιτική της αυτοτέλεια. Κομβική σημασία ζήτημα. Βεβαίως, η αστική τάξη, όπως μας λένε, είναι επανειλημμένα. Έχω και μια ωραία διατύπωση εδώ. Θα σας τη διαβάσω, γιατί μου αρέσει. Δεν είναι μοναδική. Λέει ότι κάθε εθνικός, εθνικός ζυγός προκαλεί την αντίσταση των πλατιών μαζών του λαού. Και η τάση κάθε αντίστασης του εθνικά καταπιεζόμενου πληθυσμού είναι η εθνική εξέγερση. Ωστόσο, λέει, λοιπόν, παρατηρούμε συχνά ότι η αστική τάξη των καταπιεζόμενων εθνών μόνο φλιαρεί για εθνική εξέγερση, ενώ στην πράξη έρχεται σε αντιδραστικές συναλλαγές με την αστική τάξη του καταπιεστικού έθνους. Μην πάμε μακριά. Την Ελλάδα της κατοχής θα δούμε και το ρόλο της αστικής τάξης νομίζω ότι βρίσκονται όλα εδώ μέσα σε αυτές τις δύο γραμμές που μας γράφει ο Λένιν. Άρα έχει κορυφαία σημασία η πολιτική αυτοτέλεια της εργατικής τάξης αφενός και αφετέρου η προσπάθειά της ως τις πιο συνεπούς δημοκρατικής δύναμης να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Διότι η αστική τάξη κατά κανόνα έχει την τάση της, του συμβιβασμού με την αστική τάξη του καταπιεστικού έθνους. Άρα λοιπόν, οι μαρξιστές πρέπει να είναι ενάντια στα προνόμια κάθε εθνούς και του καταπιεστικού, αλλά και των μικρών εθνών, αν συμβεί κάτι τέτοιο ποτέ, φυσικά, κάθε εθνούς, <coughs> πρέπει να είναι υπέρ της πλήρους ισοτιμίας που εκφράζεται τελικά με το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, το οποίο όμως, όπως είπα και πρωτήτερα, δεν σημαίνει αναγκαία αποχωρισμό. Εξαρτάται από τις συνθήκες. Πρέπει να δούμε, μας λέει ο είναι δύο πράγματα κατά βάση. Ποια είναι η ιστορική εποχή, τρία, ποια είναι η ιστορική εποχή στην οποία τίθεται το ζήτημα. Δεύτερο, ποιες είναι οι συγκεκριμένες, συγκεκριμένες ιδιομορφίες του θέματος που τίθεται εμπροκειμένο. Και τρίτο, να διαγνώσουμε τις προθέσεις της αστικής τάξης του καταπιεστικού έθνους αλλά και του καταπιεζόμενου για να μπορέσουμε με μπούσουλα αυτό, με οδηγό αυτό, να συνάγουμε, και τα τρία βέβαια στοιχεία, να συνάγουμε τη θέση που πρέπει να έχει η επαναστατική εργατική τάξη, οι επαναστάτες, οι μαρξιστές για το ζήτημα αυτό. Άρα με αυτά τα τρία κριτήρια πρέπει να κρίνει κανείς το ποια συγκεκριμένη ερώτηση, απάντηση συγγνώμη, θα δώσει το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, το οποίο ξαναλέω δεν ταυτίζεται αναγκαία με τον αποχωρισμό. Πρέπει λοιπόν λέει να δούμε τι προάγει την ενότητα της εργατικής τάξης μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, στο χωρισμό της Νορβηγίας από τη Σουηδία που έγινε με δημοψήφισμα το 1905, ο Λένιν έλεγε ότι το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση έπρεπε να το υποστηρίξουν οι επαναστάτες και των δύο χωρών. Ανεξάρτητα αν η θέση τους ήταν υπέρ τη παραμονή σε ένα ενιαίο κράτο, γιατί μπορούσαν να θεωρούν ότι ενιαία μπορούν καλύτερα να, να οδηγήσουν τη χώρα, την ενιαία χώρα σε επαναστατικέ αλλαγέ κτλ. κτλ. Επίση, τι προάγει την ενότητα και δεύτερο, τι προάγει φυσικά τι δυνατότητε του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Για να έρθω στη σύγχρονη εμπειρία, είναι προφανέ ότι η υποδάβληση των εθνικισμών από το 1990 και έπειτα και πιο πριν, αλλά κυρίως από το 90 και έπειτα, στη γειτονική μας πρώην ενιαία Γιουγκοσλαβία, η υποδάβληση των εθνικισμών ακόμα και σήμερα σε όλη τη γειτονιά μας, από τις υπεριαλιστικές δυνάμεις και η αξιοποίηση εκ μέρους τους υπαρκτών ζητημάτων, οικονομικών, εθνικών κτλ. κτλ είναι προφανές ότι εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο υπεριαλιστικό σχέδιο κάποιων δυνάμεων. Άρα δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί στο δικαίωμα το εθνικό στα Βαλκάνια ξεχνώντας αυτό που είναι και το σημαντικότερο. Όταν στην Αφρική, μετά τις εθνικοαπελευθερωτικές εθνικο επαναστάσεις του 50, του 60 και του 70, απέκτησαν όλα τυπικά τουλάχιστον ανεξαρτησία τα κράτη, ετέθη ένα μεγάλο ζήτημα. Οι υπεριαλιστές φεύγοντα, όπως το κάνανε και στην Ασία φυσικά αυτό, και στη Μέση Ανατολή φαίνεται πολύ έντονα, τι έκαναν, χάραξαν τα σύνορα στο χάρτη, αφήνοντας έθνη, ε, φυλές κτλ, χωρισμένες και να ανήκουν σε διαφορετικά κράτη. Δύο και περισσότερα. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ήθελαν να έχουν ένα μηχανισμό τον οποίο να τον εκμεταλλεύονται στη συνέχεια, να μπορούν να παρεμβαίνουν, να οξύνουν τι αντιθέσει, τι αντιπαραθέσει, αυτά που λέγαμε τέλο πάντων μέχρι τώρα. Ποια ήταν η θέση του επαναστατικού κινήματο στην Αφρική εκείνα τα χρόνια, και ακόμα και σήμερα μπορεί να είναι, νομίζω πω είναι, την οποία την επέβαλε τη θέση αυτή και στον οργανισμό Αφρ... Αφρικανικών κρατών, έστω και τυπικά. Καμία αλλαγή των συνόρων. Γιατί γιατί το βασικό ήταν να διαφυλάξουν τις χώρες και τους λαούς της Αφρικής από τη δυνατότητα των υπερελιστών να αξιοποιήσουν τις εθνικές, εθνοτικέ και φιλετικές διαφορές σε όφελος των σχεδίων τους. Και προκειμένου να διαφυλάξουν την ενότητα όσο μπορούσαν των λαών, έπρεπε να, προ, να, να, προαχθεί, να μπει σε πρώτη γραμμή, όχι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης με τη μορφή του αποχωρισμού, αλλά αντιστρόφως, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, ναι, σύμφωνη, αλλά χωρίς αλλαγή των συνόρων. Τυπική ισοτιμία, διεκδίκηση και πάλι και αγώνα για την ουσιαστική ισοτιμία φυλών, εθνών, εθνοτήτων, αλλά χωρί αλλαγή των συνόρων στην Αφρική. Α σκεφτούμε και ένα άλλο παράδειγμα από την Ευρώπη. Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθο, αν κάνω λάθο, διορθώστε με, μια άλλη, τώρα έτσι στην τύχη. Μια ουγγρική μειονότητα στη Ρουμανία. Καλά, έτσι δεν είναι, ε? δεν κάνω λάθο. Θα ήταν λογικό. Να θεωρήσει κανείς σήμερα στις συνθήκες του προηγμένου καπιταλισμού στην Ευρώπη ότι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης πρέπει να ισούται σε αυτή την περίπτωση με κατακαιρματισμό της Ρουμανίας. Τι άλλο παρά αυτό θα ήταν λάδι στη φωτιά του υπεριαλισμού, βούτυρο στο ψωμί του. Στα κανόνια του, για την ακρίβεια. Επομένως, ξαναλέω, με αυτά τα παραδείγματα θέλω να υπογραμμίσω την... Ε, τη σημασία τη θέση του Λένιν, ότι το δικαίωμα τη αυτοδιάθεση πρέπει να το κρίνουμε στην πρακτική του απόλυξη με βάση τα κριτήρια τα οποία προανέφερα. Τέλος, ένα μόνο στοιχείο. το οποίο δεν θα το αναπτύξω ιδιαίτερα, να πούμε ότι ο Λένιν έλεγε ότι η εξάλληψη, η πραγματική, όχι η τυπική, η πραγματική εξάλληψη της ανισοτιμίας ανάμεσα στα έθνη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση του γιγάντιου μετασχηματισμού που σημαίνει η επαναστατική αλλαγή, που σημαίνει η κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής και εκμετάλλευσης. Και πάλι μάλιστα έχει μια σειρά διατυπώσεις, δεν θα σας διαβάσω για να μην σας κουράσω ή να σας διαβάσω μία από αυτές γιατί είναι ωραία, να σας διαβάσω μία από αυτές. Έλεγε ότι αυτό είναι μόνο δυνατότητα. Και η εμπειρία των πρώην σοσιαλιστικών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης το απέδειξε ότι είναι μόνο δυνατότητα και ό, που δεν μετατρέπεται αυτόματα σε πραγματικότητα παρά μόνο αν συντρέξουν και μια σειρά όρη. Για να δούμε λοιπόν τι έλεγε πόσο έτσι προφητικά μερικά πράγματα. Διαβάζω μάλλον ένα κάτι από τον Έγγελς το οποίο παραθέτει ο Ελένη. Λέει, το νικηφόρο Προλεταριάτο δεν μπορεί να επιβάλλει καμιά ευτυχία σε κανένα ξένο λαό χωρίς να υποσκάπτει έτσι και τη δική του νίκη. Η οικονομική ανατροπή του σοσιαλισμού θα αποτελέσει, λέει, την προϋπόθεση για την εξάλληψη της εθνικής καταπίεσης. Οι εθνικές αντιπάθειες, ωστόσο, δεν θα εξαφανιστούν τόσο γρήγορα. Το μίσος και απόλυτα δικαιολογημένο του καταπιεζόμενου έθνους προς το έθνος που καταπιέζει, θα εξακολουθεί να υπάρχει για ένα ορισμένο διάστημα. Θα εξατμιστεί μονάχα ύστερα από την νίκη του σοσιαλισμού και αφού και ύστερα από την τελική αποκατάσταση απόλυτα δημοκρατικών σχέσεων ανάμεσα στα έθνη. Και κάπου αλλού μιλάει για την ανάγκη ανιδιοτελούς βοήθειας των ανεπτυγμένων σοσιαλιστικών εθνών στα λιγότερο ανεπτυγμένα, στα πρώην δηλαδή καταπιεζόμενα έθνη. Ο όρος, και εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και θυμάστε, ίσω με κάποιου από εσά το έχουμε κουβεντιάσει και τη συζήτηση στην οποία έχει παρέμβει και ο Τσέγκε Βάρα για το ζήτημα αυτό, για τις σχέσει μεταξύ των σοσιαλιστικών κρατών. Τεράστιο θέμα, δεν το ανοίγω. Απλώ έτσι μια μνήμα. Και τέλο, ένα ακόμα, δεν μπορώ τώρα, ένα αποσπασματάκι. Τώρα τόσα έχω βρει, έτσι. Μην με, μη με, μη με, κακολογείτε. Όχι, εντάξει, ωραία. Μετασχηματίζοντα λοιπόν τον καπιταλισμό σε σοσιαλισμό, το προλεταριατό δημιουργεί τη δυνατότητα, προσέξτε, δυνατότητα, να εξαλειφθεί πέρα για πέρα η εθνική καταπίεση. Η δυνατότητα αυτή θα μετατραπεί σε πραγματικότητα μόνο. Ανοίγει η παρένθεση, ξαναγράφει μόνο με θαυμαστικό, δύο φορέ μόνο, όταν θα εφαρμοστεί στο ακέραιο η δημοκρατία σε όλου του τομεί, ίσα με τον καθορισμό των συνόρων του κάθε κράτου, σύμφωνα με τι συμπάθειε του πληθυσμού, ίσα την πλήρη ελευθερία του αποχωρισμού και την εξάλληψη στην πράξη και των παραμικρότερων εθνικών προστριβών και τη ελάχιστη εθνική δυσπιστία, μα γράφει ο λένιν. Τελειώνω τώρα πραγματικά, δεν σας κοροϊδεύω, τελειώνω αληθινά ξαναθυμίζοντα τα έξι σημεία από τα οποία ξεκινήσαμε. Πρώτο, το εθνικό ζήτημα προσδιορίζεται από την βασική αντίθεση που διέπει την καπιταλιστική κοινωνία, δηλαδή την αντίθεση ανάμεσα σε εργατική τάξη και αστική. Δεύτερο, ο υπεριαλισμό είναι η, περίοδος, η ιστορική περίοδο του καπιταλισμού, η οποία χαρακτηρίζεται από ένταση και όξυνση τη εθνική καταπίεση και εκμετάλλευση. Τρίτο, οι μαρξιστές είναι οι πιο συνεπείς υποστηριχτέ της πραγματικής, τη τυπική πρώτα απ' όλα, αλλά και τη πραγματική ισοτιμία των εθνών. Τέταρτο, αυτό εκφράζεται στην απόλυξή του με το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Πέμπτο, το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν σημαίνει οπωσδήποτε αποχωρισμό και διαμελισμό των κρατών, αλλά πρέπει να εξετάζουμε τι συγκεκριμένε συνθήκε με βάση τα κριτήρια που προανέφερα. Έκτο, η σύνδεση του δημοκρατικού αιτήματο αυτού, όπω και κάθε δημοκρατικού αιτήματο, πρέπει να τηρείται αυστηρά με την προσπάθεια δηλαδή για την σοσιαλιστική επαλα... ε... Ε... επαναστατική αλλαγή τη κοινωνία. Τέλο, ερώτηση για homework. Η επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου στη χώρα μα είναι μορφή εθνική καταπίεση. <laughs> Ευχαριστώ πολύ.